θα σας πάω σε εκείνη την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Οδό Πρεβελάκη και Γρεβενών στο Ηράκλειο την Παρασκευή 4 του Νοέμβρη στη 1 το μεσημέρι, που έχει θέμα μηχανικός και βιομηχανία 4.0. Μία εκδήλωση την οποία στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης, συνδιοργανώνουν η Διοίκηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου με τη Δικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου και χορηγό επικοινωνία στον όμιλο της Κρήτη TV. Καλημερίζω την υπεύθυνη εξωστρέφειας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, την κυρία Τζίνα Τσαντρίζου. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δελγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Αισιοδοξώ για την ημερίδα που προσφωνήσατε να πετύχει το σκοπό της, να ανταποκριθεί ο κόσμος και να παραβρεθεί στην εκδήλωση. Μας τιμούν αξιόλογοι ομιλητές τόσο από την Αθήνα όσο και εταιρείες από την Κρήτη και θα είναι χαρά μας να παραβρεθούν. Ποια ήταν η ανάγκη για να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση και με αυτό το θέμα, κυρία Τσαντρίζου? Είναι γεγονός ότι σε μια κρίσιμη περίοδο που βιώνει το επάγγελμα του μηχανικού και βιώνουμε μια ρευστή και προβληματική κατάσταση για τη βιομηχανία και με τη μεταποίηση της περιφέρειας Κρήτης ως απόνερο της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, η κύρια ανάγκη που διασπιστώνεται μετά και από τη συνεργασία που έχουμε συντάξει με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης πριν από ένα χρόνο ακριβώς, ένα σύμφωνο συνεργασίας, μια ανάγκη για σύνδεση και ανταλλαγής πρακτικών και γνώσης πάνω στους καθημερινούς προβληματισμούς που ταλαντίζουν τους παραγωγικούς φορείς. Ναι. Σε αυτή την ανάγκη λοιπόν έχουν καλεστεί ομιλητές που θα δώσουν τα στίγματα λύσεων πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο για το επάγγελμα του μηχανικού, όσο και για τους φορείς της παραγωγικής ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Μέσα από αυτή τη συνεργασία που είπατε στην αρχή, για να ακριβώς, υπάρχει πριν και ένα το... χρόνο είχαμε ενημερώσει πάλι το κοινό ότι υπήρχε ένα σύμφωνο συνεργασίας με την πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του ΤΕΕ, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των κοινών δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Δίνει αυτή η προσπάθεια, έτσι όπως εσείς την έχετε τουλάχιστον καταγράψει ως ανάγκη, δίνει ενδεχόμενα λύσεις ή υπάρχουν περιθώρια να δοθούν λύσεις και για πράσιμη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο για το επάγγελμα του μηχανικού όσο και για τους φορείς παραγωγικής ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική? Φυσικά και υπάρχει και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, διότι διαπιστώνουμε ότι οι εταιρείες που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου εντάζονται μέσα στην βιώσιμη πράσινη ενέργεια και σε διάφορες μεθόδους βελτίωσης της παραγωγικής τους ανάπτυξης, και γι' αυτό μάλιστα έχουμε καλέσει και να συμμετέχουν δύο εξ αυτών εταιρείες, μία τα πλαστικά Κρήτης και μία η Mega Plast, προκειμένου να μας αποτυπώσουν τις δικές τους εξελίξεις, τη δική τους ανάπτυξη πάνω στο Research and Development, που νομίζω αισιοδοξούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και με επαγγελματίες τους μηχανικούς, με επαγγελματίες που γνωρίζουν και τις αλλαγές που γίνονται καθημερινά στην νομοθεσία, θα μπορούν να υπάρχει μια άριστη συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα, νομίζω, σημείο κλειδί. Οι αλλαγές, οι καθημερινές ανάγκες, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, τα οποία θα πρέπει μάλλον εσείς να παρακολουθείτε από τη δική σας την πλευρά ως επιχειρηματίες, έτσι. Σωστά. Και γι' αυτό μας τιμάνε και άλλες δύο καταξιωμένες ομιλήτριες για τη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Είναι η κυρία Αγγελική Μπούρα, εμπειρογνώμονος πρεσβευτής σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών για διεθνή ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα, επικεφαλής ενέργειας και περιβάλλοντος και μέλος του ICSU Women Hellas, καθώς και η δάκτωρ Ζέφη Δημαδάμα, διδάσκουσα του Πάντιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.
αντιλαμβάνεστε ότι το επίπεδο της ομιλίας ανεβαίνει αρκετά και αισιοδοξώ ότι θα καλυφθούν θέματα που αφορούν και προβληματίζουν όλους μας. Θα υπάρξει η δυνατότητα μέσα από όλη αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναλυφθεί από εσάς, τη διοργάνωση την οποία έχει γίνει, να τεθούν ερωτήσεις στους ανθρώπους αυτούς, στους ομιλητές, γιατί το ζητούμενο δεν είναι η θεωρία, είναι ουσιαστικά στην πράξη και το πόσο εύκολα μπορείς να προχωρήσεις στην πράξη, κυρία Τσαντρίζου. Γι' αυτό ζητήσαμε να είναι και υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και επιπλέον θα υπάρχουν ανάπτυξη του θέματος για τις δεξιότητες και τις απαιτήσεις για τον μηχανικό στη βιομηχανία και ο κύριος ομιλητής θα είναι ο οικονομολόγος και διευθυντής τομέα απασχόλησης και αγοράς εργασίας του ΣΕΒ, ο κύριος Ιωάννου Χρήστος, που θα είναι στη διάθεση τόσο και των παρευρισκομένων εκεί, όσο και από το πρωί με μια εθιμοτυπική επίσκεψη που θα κάνουμε στην περιφέρεια Κρήτης, δεδομένου ότι έχουμε την απόλυτη υποστήριξή της, να τεθούν ερωτήματα και προβληματισμοί. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, τουλάχιστον για το επιχειρήν και έτσι όπως αναπτύσσεται στις μέρες μας και με βάση όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, διότι ξέρετε, φεύγεις από την οικονομική κρίση, μπαίνεις μέσα στην ενεργειακή κρίση, μπαίνεις μέσα στην πανδημία, συνεχίσεις με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και όλα αυτά θα έλεγε κάποιος ότι ούτως ή άλλως δεν θα αποβάλλονται, θα πω πιέζονται και πιέζονται πολύ έντονα, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά τα λέτε και γι' αυτό στόχος μας είναι εμάς μέσα από δράσεις, από ημερίδες, να γνωστοποιούνται τα προβλήματα και να προσπαθούμε με αξιόλογους ομιλητές να δίνονται λύσεις, αλλά και να υπάρχει συνεχή παρακολούθηση τι γίνεται μετά από την κάθε ημερίδα και από την κάθε θεωρία, όπως το λέτε, να πηγαίνουμε λίγο παραπάνω στην πράξη, πιέζοντας και διεκδικώντας αλλαγές. Θα ήταν παράβλεψή μου να μην αναφέρω ότι επιπλέον θα έρθει ο κύριος Φρουδάκης Γιώργος, ο καθηγητής τμήματος χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλος της ελληνικής πλατφόρμας υδρογόνου, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, για να μας μιλήσει για την ενεργειακή κρίση και την ανταγωνιστικότητα, καθώς θα μας τιμήσει και ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κύριος Λευτέρης Πατάβρας. Ενδιαφέρουσες ομιλίες, ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν από την πράσινη ανάπτυξη, βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, πάντα με όλο αυτό το οποίο εσείς διαχειρίζεστε στη δική σας την καθημερινότητα ως επιχειρηματίες, οι δεξιότητες, οι απαιτήσεις για το μηχανικό στη βιομηχανία, η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα, τα νέα βιομηχανικά καύσιμα. Και γι' αυτό σας ρώτησα από την αρχή, βλέποντας αυτό το πρόγραμμα τις προηγούμενες ημέρες, έτσι όπως έχει εκδοθεί, κυρία Τσαντρίζου, για το ποια ήταν η ανάγκη να διοργανωθεί μια τέτοια εκδήλωση και πώς αυτή την καταγράψατε διαχρονικά μέσα από αυτά τα χρόνια της κρίσης. Ο στόχος μας είναι αυτός που σας είπα και εξ αρχής για το σύμφωνο συνεργασίας που έχουμε συνάψει με το Τεχνικό Επιμελητήριο, να γίνεται μια διαρκή ανταλλαγή πρακτικών και γνώσης σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς που υπάρχουν τόσο για την πράσινη ενέργεια, τόσο για τις κλιματικές αλλαγές, τόσο για το τι θα πρέπει να προβεί κάθε επιχείρηση προκειμένου να υπάρχει μια βελτίωση στην κυκλική οικονομία, είτε είναι μέσα από ένα εθνικό σχέδιο που θα ενσωματώνεται σε δράσεις κυκλικής οικονομίας, είτε στην κάθε επιχείρηση ατομικά κάτω από την υποστήριξη του εκάστοτε μηχανικού, καταξιωμένου μηχανικού. Υπάρχει ανάγκη συνεργασίας, υπάρχει ανάγκη ανταλλαγής γνώσεων και άμεσης εφαρμογής της κάθε πρακτικής που δίνεται για την οποιαδήποτε επιχείρηση εξατομικευμένα. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν πάει μόνο του και μέσα από αυτή τη συνεργασία, τη συνεχή ενημέρωση, την εξειδίκευση κλπ. Καταφέρνεις αυτά τα οποία σου χρειάζονται για την επιχείρησή σου, για τις επιχειρήσεις γενικότερα. Είναι μεγάλη αλήθεια και γι' αυτό το επανέλαβα στο τέλος, ότι γι' αυτό σας ρώτησα στην αρχή ποια ήταν η ανάγκη για να γίνει αυτή η εκδήλωση και το επιβεβαιώσατε για άλλη μια φορά. Λοιπόν, άρα, για άλλη μια φορά λέμε,
4 του μήνα, 1 το μεσημέρι, στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Πρεβελάκη και Γρεβενών. Μπορεί να το παρακολουθήσει ο κάθε επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται και σας ακούει αυτή την ώρα, ενδεχόμενα και εκτός ΒΙΠΕ. Ακριβώς αφορά όλους μας εξάλλου. Δεν είναι ο περιορισμός είτε είναι μέλος μέσα στη βιομηχανική περιοχή στο ΣΕΒΤΗ. Αφορά νομίζω τους πάντες να το παρακολουθήσουν. Θα είναι τιμή μας να παραβρεθούν από τις 12.30 ώρα. Θα βρίσκονται και οι ομιλητές εκεί στην αίθουσα. Θα υπάρχει και μετά ένα κοκτέιλ για περισσότερη συζήτηση μεταξύ μας, πέρα τις ομιλίες και τη θεωρία για τις ερωτήσεις που είπατε. Θα είναι χαρά μας λοιπόν να εμπιστευτεί ξανά το κοινό οι μερίδες που γίνονται υπό την υποστήριξη της περιφέρειας, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. Προσπαθούμε να υπάρχει ένα επίπεδο όλο και μεγαλύτερο, έτσι ώστε να ανταπεκρινόμαστε και στις απαιτήσεις του κάθε επιχειρηματία στο Ηράκλειο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Σας περιμένω. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.